Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Λάμπρο Τζούμι, να ξεκινήσουμε από τα... να επιστρέψουμε σε ελληνοτουρκικά, καθώς ξεκινήσαμε με την τραγωδία εκεί στα Κύθυρα, που συνδέεται άμεσα βεβαίως με την εργολοποίηση του μεταναστευτικού από την Άγκυρα. Αντεστράτηγο στην αποστρατεία, βεβαίως, ο κύριο Τζούμι. Καλησπέρα σας, κύριε Τζούμι. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στο ακροατές μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Το τελευταίο καιρό γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την έχετε ακούσει κι εσείς, ότι επειδή η Ελλάδα έχει ισχυρές συμμαχίες πια και σε επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό, ενεργειακό, με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ίσως ήρθε η ώρα να περάσουμε από αυτό το περιβόητο δόγμα του κατευνασμού στο δόγμα της αποτροπής. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορεί να γίνει αυτό, δεδομένου του γεγονότος ότι η πάγια θέση της χώρας είναι ότι απαντάμε μόνο αν προκληθούμε, δεν προκαλούμε εμείς. Θέλετε λίγο να μας δώσετε έτσι κάποιες κατευθύνσεις συγκεκριμένες γύρω από αυτό? Νομίζω πολύ σωστά το περιγράψατε. Η Τουρκία χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μέθοδο πριν προχωρήσει οποιαδήποτε ενέργεια. Κύριε Τζούμι, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν είναι εύκολο. Γιατί, για να σας ακούμε καθαρά. Να βγάλετε το hands free, βέβαια, ή το ακουστικό. Τώρα πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ναι. Σας ακούμε πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ναι. Λέω ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μέθοδο πριν επιχειρήσει να κάνει κάτι, και αυτό είναι ότι πρώτα προαναγγέλει, δηλαδή μας λέει αυτά τα οποία πρόκειται να πράξει. Στη συνέχεια προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νομοθετικό αφήγημα. Αυτό κάνει και τώρα. Με αυτό δηλαδή την θεωρία περί αποστρατικοποίηση των νησιών, ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη δίκη του Λοζάνης και συνεπώς δεν θα ανήκει κυριαρχία στα νησιά, προσπαθεί να φτιάξει μια επιφανειακή νομιμοποίηση. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θα προχωρήσει ή όχι, δηλαδή αν θα τραβήξει το σκηνή μέχρι τέρμα και θα φτάσουμε σε μια κρίση, είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι είναι κρίσιμο, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα πάμε σε μια κρίση με την Τουρκία για συγκεκριμένους λόγους. Όταν λέτε κρίση, με συγχωρείτε, τι εννοείτε κρίση? Επεισόδιο, θερμό, προβοκάτσια, φοβάστε, πώς το εννοείτε αυτό? Ζητώ συγγνώμη. Επανέλαβε την ερώτηση, δεν την άκουσα, κύριε Τζούμι. Επειδή είπατε, κύριε Τζούμι, ότι βλέπετε ότι θα πάμε σε μια κρίση με την Τουρκία, το λέτε αυτό στο πεδίο, το εννοείτε, με θερμό επεισόδιο, με προβοκάτσια, πώς το εννοείτε? Κοιτάξτε, η κρίση, η οποία... Στην πρωτοβουλία έχει η Τουρκία να την δημιουργήσει. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν θέλει να πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη, αλλά να πάμε σε ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο μπορεί να προκύψει μέσα από μια τουρκική προβοκάτσια ή από μια πρόκληση ακραία στην εθνική μας κυριαρχία. Η Ελλάδα προφανώς πρέπει να αντιδράσει. Πώς θα πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα? Πώς θα αντιδράσουμε? Βέβαια, κατά τη γνώμη σας, πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, αν προκληθούμε? Για να μας πεις την εθνική κυριαρχία, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με άλλο τρόπο. Εκτός και αν παρέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ο διεθνής παράγοντας, προσωπικά θεωρώ ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορέσουν να συγκρατήσουν την Τουρκία. Βέβαια, τώρα το ερώτημα είναι αν την ελέγχουν και πόσο την ελέγχουν, γιατί έχει δείξει η Τουρκία ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αδιαφορεί για αυτά που προσπαθούν να τις επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το είδαμε και με τους S-400, το είδαμε και με τις κυρώσεις στην Ρωσία. Ακολουθεί μια τελείως αυτόνομη πολιτική ο Ερντογάν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ξέρετε. Αν δηλαδή δεν παρέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να το κάνουν τώρα. Δηλαδή αυτή η ρητορική που χρησιμοποιείται από την Τουρκία θυμίζει πολεμική προπαρασκευή. Ναι, αυτό που μας λέτε είναι πολύ σοβαρό, στρατηγία, και εσείς έχετε μια μακρά εμπειρία τώρα σε αυτά που συζητάμε. Δεν έχω συναντήσει. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτή η ρητορική, ξέρετε, ναι, από το 1974 ή και ενδεχομένως ούτε τότε, πριν την εισβολή στην Κύπρο, είχαμε να ακούσουμε τέτοια ρητορική από την Τουρκία. Ναι. Και είναι απορία άξιο πώς θα αποκλιμακωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Ομαλά δηλαδή να αποκλιμακωθεί. Λέτε δηλαδή ότι είναι περισσότερο πιθανό να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, για παράδειγμα, με παραβίαση των χωρικών μας υδάτων, χαρακτηριστική η οποία θα μας οδηγήσει σε αντίδραση, παρά να συνεχιστεί αυτό που βλέπουμε με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού? Δηλαδή, τώρα δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, αλλά μιλάμε για ανθρώπους, αλλά μια λαού-λαού προσέγγιση
της τουρκικής προκλητικότητας από την πλευρά της Άγκυρας σε σχέση με εμάς, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η Τουρκία θέλει μια ελεγχόμενη κρίση. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, που ενδεχομένως δεν θα πάνε καλά για την Τουρκία, γιατί έχει να αντιμετωπίσει έναν στρατό ο οποίος έχει ποιότητα, ηθικό και σε κάποια σημεία μάλιστα υπερτερούμενα των Τουρκών, τότε πλέον διακυβεύεται η ζωή του Ερντοάν, όχι απλά η πολιτική του επιβίωση. Η Τουρκία λοιπόν θέλει μια ενδεχόμενη κρίση, να φτάσουν το καθένα, να παρέμβει η ειδική παράγοντα ή ενδεχομένως να έχει κάποια τελεσμένα, δηλαδή στα ίδια. Λοιπόν, σας χάνουμε, κύριε Τζούμη. Σας χάνουμε και δεν σας ακούμε καθαρά. Καταλαβαίνουμε όμως από αυτά που λέτε για άλλη μια φορά ότι οι επιδιώξεις της Τουρκίας δεν είναι καθόλου αθώες. Το κρατάμε αυτό το τελευταίο. Να δούμε τι θα προκύψει και σήμερα και αύριο από την Πράγα και τις συναντήσεις και τις επαφές που θα γίνουν εκεί. Και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε επόμενο ραντεβού που θα δώσουμε στον αέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.